Απίστευτο! Πρωταθλητές Ευρώπης! Μπράβο Άγγελε! Και πάλι ο Άγγελος! Αυτό το μαγικό κεφάλι του Άγγελου! Είναι το γκολ, είναι το 1-0 για την εθνική μας ομάδα! Πρέπει να το κρατήσουμε τώρα! Να αντέξουμε τα υπόλοιπα λεπτά! Είναι εκπληκτικός! Άγγελος Μασινάς εκτέλεσε το κόρνερ όπως ο Βασιλείο Τσάρτας που είχε γυρίσει την μπάλα για τον Δέλα και ο Δέλας είχε στείλει την μπάλα στα ίδια και πάλι ο Άγγελος Μασινάς! Γκολ! 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 Το κάρφωσε! Γκολ ο Χαριστέας! Γκολ ο Χαριστέας! Τρελαίνει τον Ταλούς! Τρελαίνει την Ελλάδα! Τρελαίνει και εμάς! Ο Άγγελος Χαριστέας! Από την ίδια θέση που πριν ήταν εκεί! Ο Τσάρτας τώρα ήταν ο Μασινάς! Γκολ! Θα πάει παντού! Γκολ! Νάντος ο Χαριστέας! Το τρίτο του γκολ! Θα μας τρελάνουν όλους! Το γκολ που μας τρέλανε όλους, το γκολ που τρέλανε την Ελλάδα. Έχουμε δηλώσεις του Ότο Ρεχάγκελ, του αρχιτέκτονα του Θριάμβου, ο Τρίφων Καϊστερλίδης είναι στο στούντιο, ενώ βλέπουμε τα επινίκια σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Μπορούμε σε μια γωνιά της οθόνης να βλέπουμε και τον Ότο Ρεχάγκελ και να ακούμε τον Τρίφωνα Καϊστερλίδη να μεταφράζει, να δούμε τι είπε λοιπόν ο Γερμανός αρχιεπροπονητής που μας οδήγησε σε αυτό τον απίστευτο ευρωπαϊκό άθλο. Ο στρατηγός του Θριάμβου. Για να δούμε λοιπόν τον Ρεχάγκελ. Πιστεύω ότι σήμερα το 2004 επαναλάβετε το θρίαμβο του 1992. Πολύ σωστά το είπατε. Είναι ένα απίστευτο γεγονός για το ελληνικό ποδόσφαιρο και ιδιαίτερα για το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Ήταν ένα απίστευτο τουρνουά. Η ομάδα έπαιξε εξαίρετο ποδόσφαιρο. Σήμερα αποδείξαμε και πάλι τις δυνατότητές μας. Η Πορτογάλοι ήταν κάπως τεχνικά καλύτερη από εμάς. Αλλά έπρεπε να βάλουμε όλους τα γκολ, αυτό δεν τα κατάφεραν, νικήσαμε εμείς. Έπρεπε να βάλουμε και το δεύτερο γκολ για να συγκρευτούμε, δεν το καταφέραμε, δεν πειράζει. Αυτό που συνέβη σήμερα εδώ, αυτό που έκανε η ομάδα μας έγραψε σήμερα από ποδοσφαιρική ιστορία. Και πιστεύω ότι θα γίνει μια τεράστια γιορτή στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα θα φτάσουμε τη Δευτέρα. Θα προσγειωθούμε στο κέντρο της Αθήνας. Το γκολ του Χαριστέα.